Με τρει ώρε τάσει εργασία. Απαντούν οι καθηγητέ στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κόψει τι διακοπέ του Πάσχα για περίπου 500 σχολεία ανά τη χώρα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι διδακτικέ ώρε που χάθηκαν λόγω καταλήψεων τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο. Άλλη μια αυταρχική απόφαση, άλλη μια απόφαση ουσιαστικά επιστρατεύοντα αυτή τη φορά όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητέ και του γονεί, με σκοπιμότητα ε, να σταματήσει τι κινητοποιήσει των μαθητών όπως σκοπιμότητα είχε και με την επιστράτευση των καθηγητών την ίδια σκοπιμότητα είχε. Το μέτρο αυτό το τιμωρητικό στην πραγματικότητα συνδέεται και με την αναμόρφωση που έχει ανακοινώ, ανακοινώσει ο υπουργό των διακοπών μέσω της Λευκής Εβδομάδας και να γίνουν βορρά οι μαθητές και να γίνουν αντικείμενο προς εκμετάλλευση για τις διακοπές τους. Και επίση ότι συνδέεται πάρα πολύ άμεσα με, το, με όλη την τρομοκράτηση που έχουν περάσει οι καθηγητέ το προηγούμενο διάστημα. Όπω ανακοίνωσε σήμερα η Ελμέ Ιρακλείου, αύριο το πρωί οι καθηγητέ θα βρίσκονται έξω από τι σχολικέ μονάδε του νομού που σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι υποχρεωμένε να ανοίξουν για να αναπληρώσουν τι χαμένε διδακτικέ ώρε, προκειμένου να εμποδίσουν να γίνει μάθημα. Καλούμε του συναδέρφου αύριο να είναι έξω από τα σχολεία του και να συγκροτήσουν μαζί με του μαθητέ και του γονεί ένα συλλογικό μπλοκ αντίσταση αξιοπρέπεια απέναντι στη βάρβαρη πολιτική τη κυβέρνηση και του Περιφερειακού Διευθυντή. Τα σχολεία τα οποία πρέπει να ανοίξουν αύριο στην Κρήτη είναι 42 στο Ηράκλειο, 12 στο Λασίθι, 13 στα Χανιά και 4 στο Ρέθυμνο. Σκοπό μα είναι να μην επιτρέψουμε να ανοίξει κανένα σχολείο, διότι αν το ο Υπουργό Παιδεία θέλει να δείξει ότι είναι ευαίσθητο απέναντι στα παιδιά. Είναι άκυρος άκυρος είναι διότι η μαθητική κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι σύλλογοι διδασκόντων την ίδια ώρα πάντως το Υπουργείο σκληραίνει τη στάση του απέναντι στους καθηγητές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σημεών και Δίκογλου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, δεν βρίσκει όπως είπε χαρακτηριστικά το λόγο να παρακούσουν οι καθηγητές και οι μαθητές το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Νοέμβριο και αναφέρει ρητά ότι οι μέρες κατάληψης θα αναπληρώνονται από τι διακοπέ του Πάσχα και αν κριθεί αναγκαίο και στο τέλο τη χρονιά. Ο ίδιο μάλιστα υπογράμμισε ότι όσοι δεν επακούσουν εντολέ, τότε θα διωχθούν πειθαρχικά.